κανονική σειρά στην τηλεόραση του Αντένα. Σοκ. Κοινωνικό δράμα με σύγχρονο προβληματισμό. Υπογράφει ο Νίκος Φόσκολος. Πρωταγωνιστούν Κώστας Καράς, Βάσια Παναγωπούλου, Γιώργος Βασιλείου, Ηλιάς Λαμπρίδου, Μάκης Δευματάς, Έφη Μουρίκη, Τάκης Ανούσης. Σοκ. Μια βαθιά τομή στις ανθρώπινες σχέσεις. Οι δυνατές ιδεολογικές αντιθέσεις μπορεί να οδηγήσουν στη διάλυση μιας οικογένειας. Θα γυρίσουν μια μέρα και η οικογένεια θα ενωθεί πάλι. Κάθε Τετάρτη στις 9 και 10 το βράδυ από την τηλεόραση του Αντένα. Ξέρεις πολύ καλά ότι θυσίασα μια ολόκληρη ζωή για αυτά τα δύο παιδιά. Για μένα αυτά είναι ο νόμος και κανένας άλλος. Τα παιδιά μου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα και απειλούν ακόμη και κατοικημένες περιοχές στο Καπανδρίτη και στα Γιάλτρα Ευβοίας. Επίσης, μεγάλη φωτιά μένεται στην περιοχή μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Μαρκόπουλου με κατεύθυνση προς τα Καλύβια και την Κερατέα. Άλλες φωτιές μένονται στην κοινότητα Έξαρχος Λοκρίδου, σε δασόδη δύσβατη περιοχή κοντά στο Σούλι Κορινθίας, στο Κιάτο, στο Αλιβέρι και στη Σιτία. Οι ισχυροί άνεμοι και το σκοτάδι κάνουν δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και η κατάσταση σε όλες τις περιπτώσεις είναι ανεξέλεγκτη. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής από το απόγευμα σημειώνονται πολλές διακοπές ρεύματος, επειδή από τα σημεία των πυρκαγιών διέρχονται καλώδια υψηλή τάσεως της ΔΕΗ. Στους δρόμους της Αθήνας παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω της διακοπής της λειτουργίας πολλών φωτεινών σηματοδοτών. Η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε εκτάκτως απόψε αποφάσισε να συναντηθεί αύριο ο Υπουργός Παιδείας κ. Βασίλης Κωνογιαννόπουλος με τους καθηγητές σε μια ίστατη προσπάθεια να εξευρεθεί λύση στο θέμα της απεργίας τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΔΗ παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΟΛΜΕΕ κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Ξαβιέ Περές Ντε Γκουεγιάρ, συναντήθηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Ελπίζω ότι πλησιάζει η ώρα το Κυπριακό να πάρει το δρόμο της επίλυσής του». Ελληνικά και άλλα με το Ζάχο Χατζηφωτίου από τον Αντένα TV. Καλεσμένοι τρεις άνθρωποι της ελληνικής θεατρικής σκηνής. Ο ηθοποιός Νίκος Απέργης, ο θεατρικός συγγραφέας Νίκος Καμπάνης και ο θεατρικός επιχειρηματίας Ηλίας Μαροσούλης. Θέμα τους, τι άλλο, το θέατρο, οι δυσκολίες του, αλλά και η καταλυτική του μαγεία. Ελληνικά και άλλα, αύριο Τρίτη στη 1 και 10 μετά τα μεσάνυχτα από τον Αντένα TV.